είμαστε happy, είμαστε χαμογελαστοί, αλλά νομίζω πιο χαμογελαστοί είναι η μεγάλη νικήτρια του Big Brother, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Ας την υποδεχθούμε στο σπίτι του Love It. Άννα Μαρία Ψυχαράκη. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα. Καλώς τη. Ποιον αγαπάς καλύτερα. Γεια σας. Έλα στο σπιτικό μας. Να έρθω, φυσικά και θα έρθω. Έλα να σας συναντήσουμε. Με τα χέρια πάμε εμείς τώρα. Α, ναι, γιατί δεν γίνεται. Τι κάνεις, Άννα Μαρία. Γεια σας. Μια κούκλα. Κάτσε. Καλημέρα, πού να κοιτάζω. Παντού. Παπού, πού να ξεκινήσω. Θέλω να χαιρετήσω την Ελλάδα μου, τον κόσμο μου που με ψήφισε, που με στήριξε. Παιδιά, τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πάρα, 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 πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ακούγονται χειροκροτήματα από πίσω. Λοιπόν, όπως πληθωρικοί σε παρακολουθούσαμε μέσα στο σπίτι του Big Brother, άλλο τόσο, με αυτή την εκρηκτικότητα βλέπουμε ότι είσαι και από κοντά. Άρα, είμαι είναι στοιχείο του εαυτού σου. Ναι, είναι αυτό που λέει και ο κόσμος που με γνωρίζει πριν πω στο παιχνίδι. Παιδιά, αυτό ήμουν, αυτό είμαι και δεν θέλω και να αλλάξω. Έχεις ένα ταλέντο στην προσωπική επαφή, φυσικό, ένα χάρισμα μάλλον, αυτό που είχες και στο πρόγραμμα, ότι κερδίζεις τον άλλον από τα πρώτα λεπτά. Αυτό δηλαδή κερδίζεις την εμπιστοσύνη του, κερδίζεις την προσοχή του. Νομίζω ότι το ξέρεις αυτό. Το γνωρίζω, γι' αυτό άλλωστε το έχω πει χιλιάδες φορές και ίσως έχω καταντήσει κουραστική. Το έκανα και πριν έξω στον κόσμο. Πάντα ενδιαφερόμουν να μιλάω με τον κόσμο. Έβλεπα έναν άνθρωπο μόνο του, πήγαινε. Έβρισκα εγώ αφορμή. Δεν ήθελα εγώ αφορμή. Έβρισκα. Κάτι θα μου ερχότανε. Πήγαινα, του μιλούσα. Μου ανοιγόταν. Αυτό το θέμα εδώ με την Αθήνα, όταν ήρθα στην Αθήνα, έβλεπα τόσο κόσμο μόνο και λέω: μα γιατί ρε γαμώτο αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε μεταξύ τους. Γιατί εμείς στην Κρήτη τώρα από τα χωριά μας έχουμε συνηθίσει να μιλάμε με τον διπλανό μας. Ναι. Να μην κλειδώνουμε και τις πόρτες, γιατί ακόμα γίνεται αυτό. Μιλώντας όμως, να το πούμε και στον κόσμο, εμείς πώς δεν είχαμε μιλήσει στην Κρήτη, πώς δεν είχαμε συναντηθεί. Μα σε είχα. Μιλάμε στον Νικό, έτσι. Αλλά ναι. Γιατί δεν θέλω. Αυτά τα τυπικά όχι, όχι. Τα στημένα. Το σπίτι μας δεν χωράει τέτοια. Ναι, το ξέρετε. Ήμασταν γειτόνισες. Είσαι και πολύ όμορφη, φτούσου και θέλω να σου ευχηθώ και καλή επιτυχία. Σε μπήκαμε τις ίδιες στιγμές, γι' αυτό δεν πρόλαβα να σε χαρώ στην τηλεόραση. Τώρα σε βλέπω εκεί, βλέπω εμένα τώρα. Είσαι και εσύ κουκλάρα. Και εσύ καλώς είσαι, είπαμε, έχεις και πρίκα μου, είπες, κάτι γίνεται εκεί. Εντάξει, κάναμε κάποιες συστάσεις απαραίτητες. Ναι, συμπαθείς, γύρνα σε μένα, ήμασταν γειτόνισες, ρε Άννα Μαρία. Ναι, γειτόνισες είμαστε. Θα τρελαθώ, φτάσαμε από την Κρήτη να συναντηθούμε τελικά στην Αθήνα. Ναι, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε είμαστε εδώ. Τίποτα είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι. Μα εγώ το λέω, τίποτα είναι τυχαίο, ρε παιδιά. Το πιστεύεις αυτό στη ζωή, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Πιστεύω πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Και μπορώ να σου πω ότι αυτό που λέω, ότι βλέπω τόσο μπροστά από όταν κάνω πίσω, βλέπω το μέλλον. Είναι γιατί έχουμε ένα χάρισμα οικογενειακό, πώς θα το πω, με καταλάβει ο κόσμος. Τι χάρισμα. Διορατικότητα. Ναι, έχουμε και αυτό το πράγμα. Τι να κάνω τώρα, το πω, με παρεξήσει ο κόσμος, γιατί ούτως ή άλλως με έχουν δει. Διαβάζω το χέρι. Με το που θα δω τον άνθρωπο, με το που θα δω τα μάτια του, βλέπω και την καρδιά του. Αυτό δεν είναι πάντα καλό, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, τις περισσότερες μάλιστα, κρύβουν πολλά μυστικά και κάτι περίεργο μέσα τους. Όχι, τα μάτια λένε, είναι χίλιες λέξεις, δεν λένε. Εσύ με πόσες λέξεις θα περιέγραφες την εμπειρία σου μέσα στο σπίτι του Big Brother αυτούς τους τρεις μήνες και? Με πολλές ή με λίγες? Ήταν πολύ δύσκολα, παιδιά. Και όμορφα. Γι' αυτό είπα το εξής. Ωρεοποιώ, παιδιά, τις δυσκολίες, ώστε να επιβιώνω. Γι' αυτό λέω ότι η ζωή είναι ωραία, όταν είναι δύσκολη. Διάβασα κάποια σχόλια, ελάχιστα. Λέγανε κάποια πράγματα για μένα ότι με είχαν παρεξηγήσει. Είχαν παρεξηγήσει κάποιες αντιδράσεις μου. Ίσως για εσάς υπερβολικές. Αλλά αυτός που είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρει, παιδιά μου. Τι εννοείς υπερβολικές? Αγάπησα πάρα πολύ αυτό το σπίτι. Δέθηκα πάρα πολύ με το σπίτι. Ταυτίζω τα πράγματα με κάτι ωραίο. Πάντα το κάνω αυτό. Ωρεοποιώ τη ζωή. Το σπίτι. Και είναι πολύ δύσκολη. Το σπίτι, Άννα Μαρία, γίνεται σπιτικό, λένε, ναι, από τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε ακριβώς αυτό. Στην περίπτωση του σπιτιού του Big Brother, κατάφερε να γίνει σπιτικό με τη ζεστασιά ή μήπως η το δική ζέστανα σου? Δεν σε αφήνω να ολοκληρώσει, το ξέρω. Όχι, όχι, θέλω, θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα και συγχώρεμαι που μιλάω. Καλά, όχι, σε καταλαβαίνω κι εγώ έτσι μιλάω. Ακατάπαυστα. Ωραία, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ, με καταλαβαίνεις.